Άνοιξε την μπουκαρκιά, σε ρίχα τη εγκάμνη. Έστησε η οικογένεια, κουρά και δεν προφτάνει. Η κόρη θέλει πάντρεμα, ο γιος που δεν χελίρες. Σι γλώσσα που σι πέθερα, συνέχεια βγάλει ασύνες. Κι άμαν ο ήλιος μας χωστεί και πάει να νυχτώσει, με τα παιδιά μας η ζωή ποτέ δεν θα τελειώσει. Κι άμαν ο ήλιος μας χωστεί και πάει να νυχτώσει, με τα παιδιά μας η ζωή ποτέ δεν θα τελειώσει. Αέρα κουμπανιστό. Να σου βάλει λίγο. Καταφέρε τον ποντά. Ξέρω λίγο, ξαναδοκίμασες το. Κάθε μέρα. Εντάξει, να μου κόψεις ένα μητσίγκο μαδούδι. Τέλειωσε η φοβερή κλωτσα. Λίγο να έρθει να μείς τώρα ρεγκαλιά. Είπα στους γιες φορές να μην καλείς ο κοντρικό σπίτι μας. Ο Στέλιος δεν είναι πιο τσόπιας. Εφίλος μου. Δες κυρία Μαρό, τώρα είναι το ρίφτη. Παρά να μου σας είχαμε έτσι μεγάλη ζημιά και εσείς τώρα είναι να βρείτε τον πελάς σας. Έβαλες με δηλαδή πίσω από το στάρ την ώρα που βάζονται πάρει να μπουν μέσα για ξεκινήσει η κούρσα. Μπορώ να σου προβλέψω ποιος άπαρος θα τερματίσει πρώτος και άλλον παίξω. Απορώ τότε πως δεν έχετε γίνει ήδη εκατομμυριούχος, κύριε Τάκο. Εγώ καταλάβω ποιος άπαρος θα τερματίσει πρώτος, αλλά πρέπει να συνεργαστεί και άπαρο. Μην ανησυχείτε και ο πίνακας βρίσκεται πολύ καλά φυλαγμένος. Καλή προσπάθεια πάντως. Φυλάκια. Φυλάκια. Θεέ μου που μου έχασες τον πίνακα τώρα. Πού τον. Ρε μαν τον εβάστας ρε. Αφού βάστας τον εσύ ρε κουμπά ρε. Δεν το πιστεύω ρε φύε ρε. Και λεπτά μωρούι μου. Και λεπτά αγάπη μου και θα σου κάνω το γαλούι σου μωρά μου. Μέρο μου, έχετε σε κλέντο μωρό, να ακούσες το. Αγάπη μου, άκουσα το. Άλλωστε δεν προλάβα να σηκωθώ, σταμάτησε ένα αμέσως. Ο γιος μας τούτος δεν είναι κλαψάρης όπως το Μάικ. Άρα εσύ τι να κάνει ο Μάικ μας τώρα. Τώρα έτσι ώρα, αποκλείεται να είναι ο ξυπνός, τσιμάται. Πάντως, αν τσιμάται, εύχομαι να μην ονειρεύεται την Ευελίνα. Μαριάθη μου, θέλει να παντρευτούν, πρέπει να το δούμε την ευχή μας. Γιώργο, να τελειώσει πρώτα τις σπουδές του. Και μετά θορούμε και κάνουμε. Εντάξει, δεν είπα, αλλά θέλω να έχουμε τις ίδιες αντιδράσεις που είχαμε οι παιδί και ο μπάμπα. Καταλάβεις. Γιώργο μου, η Ευελίνα και ο Μάικ μπορούν να περιμένουν. Εμείς να δούμε τι θα κάνουμε τώρα με τούτη την ιστορία με τον Βαν Γκόγκ. Αχ, μου σου που σου δεν θύμισα. Γιατί περνά δεύτερο λεπτό που δεν το θυμούμε. Ξηχάνω το νομίζεις. Αφού θωρώ όλους τους πίνακες του Βαν Γκόγκ στο όνειρο μου. Ως πάω τελειώσει την ιστορία πρέπει να γίνω μισός ζωγράφος. Το πιστεύω. Δεν το πιστεύω πως εμπλέξαμε έτσι με την ιστορία. Πω να ετοιμάσω πρόγευμα. Ναι. Τι είναι ρε κούκλε. Τι είναι ρε λεβέντη. Δεν φάζε τίποτε. Θα κανονίσουν λίγο παπάκης. Ξύπνησε ρε μάνα μου. Μου πιζε ροχαλίτσα. Κάτι χειρότερο. Με παραμιλούσες για τον πίνακα. Άντε ρε. Ντάντζε, είναι και μου ψήφωση την ιστορία. Νομίζω είναι καιρός να ρεμίσετε και εσύ και ο παπάς μου και να αφήσετε την αστυνομία να βρει την άκρη. Και αν μην βρει τίποτε η αστυνομία, να μου κάνουμε. Μάνα μου μιλούμε για κάτι που αξίζει εκατομμύρια. Σε τελική ανάλυση, ο πίνακας ήταν ασφαλισμένος. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Πώς αποζημιώσει ασφάλεια αφού κάτι σε γάρεψε. Εγώ δεν τα ρεάγια που σκεφτούμε.
Ανησυχώ για το ρεζιλί και το πεθερού μου. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει να κλαβεί από ξενοδοχείο που διευθύνεις ένας πίνακας τέτοιας αξίας. Μην κλαίεις, μωρό μου, δεν κλαίεις. Έρχεται η μάμπα να σε ταΐσει. Φαίνει, θα κλαμουριστώ κι εγώ να με ταΐσεις. Συγγνώμη. Κι όχι εγώ το κλάμα, αλλά άλλο σαν την κόρη μας. Να πω φέρεις προϊύμα. Μην ακούεις τον παπά, είναι εμπελός ο παπάς. Εσείς δεν κοιμήθηκα όπως το πουλούι. Εσείς τα μπουρκά μου. Εγώ δεν κοιμήθηκα καθόλου. Γιατί αγάπη. Πρώτον, γιατί ροχάλιζες. Και δεύτερον, με χωρεί το κρεβάτι. Ού, κάνει δύο τροπή, ρε Σταύρου. Εμένα χωρεί με μια χαρά. Επειδή είσαι κοντρεβιθούλης εσύ. Ποιο κοντρεβιθούλης εγώ. Ρε, εγώ ήμουν ο πιο ψηλός της τάξης μου. Τελικά μπορεί να αλλάξατε σπίτι, να αλλάξατε δουλειά, αλλά οι καυγάδες σας είναι πάντα οι ίδιοι. Καλημέρα σας. Καλώς τα ρεθήκαμε. Καλημέρα, Σαβούλα μου, μα... Τέλος μας ανακάλυψες. Γεια, μα του Θεού θεία, Σταύρου. Όλο το χωριό βουίζει ότι μένετε σε τροχόσπιτον και μάλιστα ξέρουν και τη διεύθυνσή σας. Λοιπόν, οδός χωράφια, νούμερο αγκάθια. Πώς έτσι, α. Οι πρώην χορκανοί μας ηρωνεύκονται μας. Καλά, αν πειράζει. Ω, Ηράκλη μου, πειράζει και καλό πειράζει. Εν είναι η ηλικία μας να μην ίσκουμε μέσα σε τροχόσπιτον. Και να γινούμαστε το περίγελος του χορκού. Τι να σου πω, θεία Σταύρου, εν κάνει που ο γιος σου εκλώτσισε την τύχη του, δηλαδή εμένα, έχει και άντρα αχαήρευτον. Σαβουλού, σε παρακαλώ, με πατάς τον κάλωνα. Μα έχει και κάλλους, θεία Ηράκλη, να πάρεις να κάνεις κανέναν πετικιούρ. Καλημέρα σας. Καλώς το γιο μου. Πάμπη μου, θέλει να σου κάνω μελέτα. Όχι, μάνα, μην μπορώ να φάω. Εγώ πιο μου όρεξη. Κοπήκε σου όρεξη, γιο μου. Περίεργο, εσύ συνήθως τρώεις πρωινό για 4 άτομα, 6 αυγά και πίσω ψωμί. Ε, άντε, μαμά, δεν τον πειράζεις. Χαλάλι του. Ε, βέβαια. Εμπάστε ανάπτυξε το γαμπρότ μας. Πες μου εδώ γιατί κοπήκε η όρεξη σου. Γιατί κατάντησα να θορτώ πίνακα του βαγκό, ακόμα και στον ύπνο. Λοιπόν, ρε παιδιά, σας παρακαλώ, δεν θέλω άλλη κουβέντα πιο για τον μαυρανάφεντον τον πίνακα. Κάμαμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, έτσι να βγει η ζωή μας. Ποδά και δάσα να λάβει η αστυνομία. Α, ελπίζω οι αστυνομικοί που να αναλάβουν να πιο γλυόρι από τον Λαπόρτο. Διαφορετικά δεν βρίσκουμε τον πίνακα ούτε σε 30 χρόνια. Α, δεν τον έβρουν μάμα, ας αναλάβει η ασφαλιστική εταιρεία. Καταντήσαμε όλοι Sherlock Holmes μέσα σε τον το σπίτι. Έχει δύο νύπεν. Αρκετά ταλαιπωρηθήκαμε με την ιστορία. Καλή. Δεν θέλω να ξανακούσω κουβέντα. Ο Van Gogh μαυροπινακίζεται. Ρε, θυμωδώ, το κόψε ένα λούντο. Έλα ρε, για ο Van Gogh. Μα σοβαρά. Εντάξει, θα το πω. Ποιος ήταν μάμα. Ο Λαπόρτος. Επικοινωνήσε μαζί του ο Αχτένης του Ρώνα. Ποιος Αχτένης, ο φίλος του Αφίσου. Όχι, κάποιος άλλος, Κέλης. Α, μισό λεπτό, διότι να μας περλάνετε εσείς. Η Κέλης είναι η Αχτένης του. Είναι το παρατσούκλιν του μάμα, εγώ γνώρισα τον. Καλά, και με ποιον θέλει να μιλήσει. Είμαι σε έναν πατέρα. Έχει κάποιες πληροφορίες για τον πίνακα του Van Gogh. Άντε πάλι. Άντε πάλι. Άντως, άρεσε μου πολλά η αυλή σας. Είναι έτσι πολύ μεγάλη. Σαβούλα μου. Να χάρεις, κάτσε να σου κάνω έναν καφέ και σταμάτα να παίζεις με τον πόνο μας. Κι ας τα βρω, εγώ σοβαρά μιλώ. Είναι τόσο μεγάλη που έχετε χώρο και για πισίνα. Ζαβουλούπε μου, επέψασε, ξέρετε μόνη σου. Λοιπόν, εγώ εισηγούμε εδώ μπροστά να φτιάξετε έτσι έναν πλαστικό γρασίδι. Ρε Σιλά, λέει ό,τι θέλεις. Εμένα το τροχό σπιτού μου είναι μια χαρά. Είναι ένα μικρό παλάτι. Παλάτι. Αλλά λέω να μας πεις να φιλοξενήσουμε τη βασίλισσα της Αγγλίας. Όπως επίσης μπορείς να βάλεις και τζακούζι και Ηράκλη, ε! Σαβουλού, άστες ηρωνίες. Ό,τι μου λαλείς εγώ βάλω το πουτο ένα αυτή και βγάλω το πουτο άλλο. Γι' αυτό που με λαλούν και φτιάχωροι. Ακούστε με, ο παπάς μου έχει ένα σπίτι στο χωριό το οποίο είναι άδειο. Μπορούμε να σας φιλοξενήσουμε προσωρινά μέχρι να βρείτε κάτι καλύτερο. Να το σκεφτούμε, Σαβουλά μου. Όχι, σκεφτήκαμε το Σαβουλού. Να πάνε να πεις του Μουχτάρη ότι δεν θέλουμε το σπίτι του και δεν τον έχουμε ανάγκη. Ο Ηράκλης ο Φτιακουρής είναι πολύ περήφανος για να δέχεται φιλανθρωπίες. Και για πόσον καιρό λαρκάζεις να μείνουμε μες στο τροχόσπιτον, κύριε Περήφανε.
10-15 χρόνια. Χρόνια! Ημέρες εννοούσα, αγάπη. Είπα χρόνια, ημέρες. Ημέρες. Κάμπο μου, τούτος ο αχτέριστος γεμό, ποιος εμπονεί και που εμπού θέλει να συναντηθούμε. Ένας τύπος έτσι λίγο περίεργος, πατέρα, λίγο του υποκόσμου και λίγο... ή μάλλον όχι λίγο, πολλά χαλακρός. Του υποκόσμου, ωραίες παρέες καμιόν οι ποιος όλα πόρτος. Μάμα, ο Αχτένιστος δεν είναι φίλος του Τάκη, ο Τάκης τον ξέρει, επειδή παίρνει ο βγαίνει στη φυλακή. Δεν μητέρα, άμα να σου λέω του υποκόσμου, ποιος σημαίνει ότι κάνει και φόνους ο άνθρωπος. Εδώ καμιά μικροκλοπή, κανένα μικροεμπρισμό, κανένα μικροπλαστογραφία, κανένα μικροεκβιασμό. Α, ούλα όσα κάνει μικρά δηλαδή. Έφερε το μικρούτσικο τούτος. Είναι ένας άνθρωπος που τη μισή του ζωή την περνά στη φυλακή και την άλλη μισή έξω. Από μία άποψη είναι λίγο συμμαθητικός. Πέρι μου, δεν θέλω να ξέρω το βιογραφικό σημείωμα αυτού του ανθρώπου. Θέλω να ξέρω γιατί θέλει να συναντηθεί με τον παπά σου. Από ό,τι φαίνεται, μητέρα, ξέρει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον Πίνακα. Από πληροφορίες και φάρσες φτάνει, εχορτάσαμε. Νομίζω ότι κάποιος μας πάει από πληροφορία επίτηδες. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω, διότι σήμερα να πάρουμε τους μαθητές εκδρομή. Και αλλή μόνο μου αν αργήσω, θα με φάσει. Γεια σας. Να προσέχεις, μάμα. Για μου να δω, ρε μαμπού. Που εμπού θέλει να είσαι αντιμέτως ο Αχτένιστος. Ενάρτη να σε βρει στο ξενοδοχείο που δεύτερο μεσημέρι. Εν τω μεταξύ, τώρα παθημήθηκα, έχει ακόμα ένα που θέλει να σου μιλήσει. Ω, πολλά περιζητήτω σήμερα, παπά, όλοι θέλουν να σε δουν. Νέο γεγονό, εκτό που τον Αχτένιστο, του, θέλει να σου μιλήσει εκείνο ο ξυχτένισμένο ο μάστρο τη αρφή μου. Θέλει να σου πει κάτι για μια συνεργασία. Ο Πέτρο να έρθει σήμερα το πρωί που έχω ελεύθερη ώρα. Α, η Ευελίνα Λίμπη έχετε υπόψη σα, τα μπορώ να προσέχετε εσεί σήμερα. Α, με δεν ησυχεί, παπά. Θα κάνει την ταντάν ο Πάμπη. Ο Πάμπη. Δεν και χρειάζεται σε επιθυμίες, ωραία, να πω ότι δεν και τρώω συμπαστούρμα τα μωρά. Πάτε ρε μωρό, πάει στα αγκιά και μην ήρθαν παρακαλώ να τα ταΐσω. Εντάξει, αλλά άκουσες τι είπε ο παπάς μου, όχι παστούρμα. Εντάξει ρε μάνα. Α, να σου πω, αν τους τον γιώσουμε μες στο μίξερ. Κομμάνε φάμε, εσύ να ξέντα. Ορνήθες, κύριε. Γεια σας, κύριε Τάκο. Ρε, καλώς τα παιδιά. Συμπεθερούα μου. Κύριτος ο κλόνος της Φιδιάς, δεν αμόνε, κόψαμε το. Να αλλάξω το look μου, κύριε Γιώργο. Είπες ο αδερφός μου ότι θέλουμε να σου μιλήσουμε, κύριε Γιώργο, ναι. Ναι, μάνα μου, ναι, κάτι μου είπε ο Πάμπος. Κάτσετε, παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Τάκο. Ναι. Καταλαβαίνω ότι εσείς παίρνετε την τελική απόφαση στο ξενοδοχείο. Ναι, έως ένα σημείο, παιδιά. Δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Θέλω να πω, είμαι διευθυντής, αλλά όχι ιδιοκτήτης. Ναι. Ενώ όμως την απόφαση για μια νέα υπηρεσία, ας πούμε. Εξαρτάται τι υπηρεσία. Εάν εννοείται κομμωτήριο, έχουμε ήδη στο ξενοδοχείο. Δεν έχω υπόψη μου κατά κρίβεια κομμωτήριο. Αλλά. Κέντρο τριχολογικής υποστήριξης. Συγγνώμη. Ναι. Ξέρω, ακούγεται λίγο τρελό. Μα μόνο λίγο τρελό. Να μου δώσετε το χρόνο να σας εξηγήσω.
Θα δείτε ότι είναι η επιχείρηση του μέλλοντος. Οι τρίχες είναι το μέλλον μας, ναι. Μάλιστα. Ακριβώς. Ναι, ακούω. Σαβουλού, πάμε μέσα να δεις το τροχοσπιτουί. Πού να μπούσει μέσα, καλέ, πολλά μικρή πόρτα, με χωρεί. Μικρή πόρτα, όχι σε μεγάλη εσύ. Τούτο δεν θα το σχολιάσω. Πέ μου, έχεις και τηλεόραση μέσα. Βεβαίως, έχω πλάσμα 42 εντζό. Ζωλοαρκάζω να βάλω και δωρηφορική. Από ό,τι βλέπω, λογαριάζεις να βάλεις όλες τις ανέσεις μέσα στο μικρό σου το τροχοσπιτάκι. Γιατί όχι, μια ζωή την έχουμε. Και δικαιούμαστε να απολαμβάνουμε όλες τις πολυτέλειες. Έλα τον καφέ σου, Σαβουλού μου. Και ελπίζω να βρεις κανέναν καλό παιδί και να καλοτυχιστείς. Όχι να πάρεις κόρη μου κανέναν αχαήρευτο που μπορεί να σε καταλήξει σε κανέναν τροχόσπιτο. Σταυρού, συγγνώμη, συγγνώμη. Του δουλειά πηχτή για μένα. Α, εσύ ωραία, γενικά που μιλώ. Με στους βουρβούς 7 βαραβα πλανήτες. Μα βαραβρο, μα βαραδά μου. Παπί, τι κάνεις? Τραβούω ρε μάνα, με κακό. Ναι, πολλά κακό. Γιατί? Πρώτον, είσαι παράφωνος και θα τραυματίζεις τα ευαίσθητα αυτάκια των μωρών. Και δεύτερο, δεν θέλω τα μωρά να ακούν τόσο βαρετά κυπριακά τραγούδια. Και τι θέλει να σου τραγουδώ ρε, Πενί, α? Το τραγούδι της Eurovision δεν το ξέρω, είναι στα αγγλέζικα. Αλλά έχει πιο ωραίο τραγούδι που τώρα, μάνα μου. Και πήγε περίπου η πάντση. Για το όνομα του Θεού, τα μωρά πρέπει να ακούν μόνο κλασική μουσική μέχρι να γίνουν 3 χρονών. Και γιατί? Έτσι μου είπε ένας παιδοψυχολόγος. Να πεις του παιδοψυχολόγου να πάρω δει ψυχίατρος. Τώρα σου πάρω μιλάς, ρε μωρό μου. Hey, τι να τραγούδω τον μωρό, τον Πετόβε. Πρέπει να πράσω το καλά. 38,5 βαθμούς είπαμε, ναι. Με φωστε αγάπες μου και παίρνει σιγά σιγά θα εκπολιτήσει τον Μπάμπι. Μπράβο! Μπράβο, Άννα! Ωραίο! Κυρία, τελικά τι έγινε με τον πίνακα? Αποφασίσαμε ότι δεν θα συζητήσουμε άλλο και αυτό το θέμα, Άννα μου. Θα αναλάβει η αστυνομία. Και αν δεν βρεθεί, ποιος ανακαλύψει τη ζημιά? Κοίταξε, δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε αυτό το ενδεχόμενο, αλλά σε έτσι περίπτωση θα αναλάβουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Κυρία, τελικά οι εκδρομές είναι το πιο ωραίο πράγμα του σχολείου. Μην υπερβάλλεις, Σωκράτους. Έχουν και οι εκδρομές τη θέση τους και τη σημασία τους, αλλά δεν νομίζω να είναι το σημαντικότερο πράγμα που σας προσφέρει το σχολείο. Τουλάχιστον πρέπει να γίνονται πιο ζύχνοι. Σε τούτο θα συμφωνήσω με τον Σωκράτους, κυρία. Ρε παιδιά, πάμε εκδρομή μια φορά το τρίμηνο. Πόσο πιο συχνά θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε? Τουλάχιστον και 3 φορές την εβδομάδα. Επίες να δεις τι είπες ρε Σωκράτους. Ακόμα λέω να μας πεις να πιένουμε και εκδρομή κάθε μέρα. Τούτο θα ήταν το καλύτερο. Άτε, άτε Σωκράτους, σοβαρεύτου. Μα ποιος έχασε τη σοβαρότητα, κυρία, για την ευρώ Σωκράτους. Ναι, κυρία, είμαι πολλά μητσί για να σοβαρευτώ. Ας σοβαρευτώ που τα τώρα, εν να χάσω τη χαρά της εφηβικής μου ηλικίας. Και πότε λογαριάζεις να σοβαρευτείς Σωκράτους? Που να κλείσω 55 μου. Κατάλαβες τι εννοεί ο Κρίσης, κύριε Γιώργο? Για να με ειλικρίνεις, έχει ένα τέρατο που το αναγκούμε με μεγάλη προσοχή, αλλά δεν καλό λέξη. Ναι. Θέλω να σας πω το εξής, ότι ο άνθρωπος δεν επηρεάζεται μόνο από το τι έχει μέσα στο κεφάλι του. Μάλιστα. Αλλά από τι? Δεν έχει πάνω στο κεφάλι του. Με παρακολουθείτε? Παρακολουθώ, βέβαια. Δηλαδή δυσκολεύομαι να σας παρακολουθήσω, παιδιά, διότι έχετε κάτι πάνω στο κεφάλι σας που αποσπά μου η προσοχή. Δηλαδή? Για παράδειγμα, Χρήση μου, εσύ. Κρίση. Κρίση, Κρίση μου. Λοιπόν, έχεις μάνα μου τα σκουλαρία πας στα φρυτιά σου. Α, ποιος σας είπε τα σκουλαρία και είναι μόνο για τα φτιά? Δεν το σκέφτηκα. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Ναι, έχεις δίκιο. Μα εσύ όμως, Αντρελού. Άντρεα, κύριε Γιώργο, Άντρεα, όχι Αντρελού. Ναι, Άντρεα μου, συγγνώμη. Έχεις το θρουμπί, μάνα μου, πας στην κεφαλή σου. Θρουμπί? Τα παλιά, φουλιά του στρούθου, ρίξερον τα μπόνια, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να σας πω, παιδιά, είναι το εξής. Δέχτηκα να σας ακούσω επειδή με παρακαλέσει ο Μάμος. Αλλά, για να κάνει το ξενοδοχείο οποιαδήποτε συνεργασία μαζί σας, η εμφάνισή σας πρέπει να μην είναι τόσο περίεργη. Το περίεργη είναι μια πολύ σχετική έννοια. Κοιτάξτε, στο ξενοδοχείο σας οι πελάτες είναι περισσότεροι ξένοι. Άρα αυτό που φαίνεται περίεργο στους Κυπραίους θα φανεί φυσιολογικό στους τουρίστες. Δεν έχεις πω, είδαμε. Ωραία. Μπορώ τώρα να σου αναλύσω τι θέλω να πω με τριχολογική υποστήριξη. Φαντάζομαι θα είναι κάτι που βάλει στα βαλιά για να
τα υποστηρίζει ίσα πάνω. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Θες έξω. Λίγο. Ναι. Πέμουν εδώ. Και πέμουν θεία Σταυρού. Έχετε και τηλεόραση πλάσμα 42 ίντζο μέσα στο τροχόσπιτο. Πλάσμα. Μα ποιος είμαι να τσιμπελάρες, κόρη μου. Τον το παράπλασμα ο Ηράκλης. Όχι, εννοούσα ότι σύντομα να πιάσουμε για να έχεις όλες τις πολυτέλειες, Σταυρού. Ακόμα λίγο να τις φέρει και η οικιακή βοηθό. Ναι, θα τις φέρω και η οικιακή βοηθό, γιατί όχι. Ναι, και πού θα μείνεις και η οικιακή βοηθό, σε παρακαλώ. Να της πιάσω ένα μικρό τροχό σπιτού την υπηρεσίας για να μείνεις και μέσα καθαριστή. Μα υπάρχει και πιο μικρό τροχό σπιτού την που τούτον. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω, δεν νομίζω να αντέξουν άλλες τέτοιες κουβέντες στα αυτιά μου. Να πάει στο καλό, Σαβούλα μου. Αν θέλεις, έλα το απόγευμα στο γραφείο Συνοικεσίων να το δεις. Γεια σας και χάρηκα που σας είδα. Γεια, γεια. Γεια σου και χάρηκαμε που φεύγεις. Γεια. Tingle, tingle, little star, how I wonder what you are. Penny, τώρα γιατί τραγουδάς το μωρό εγγλέζικα, ρε μάνα μου. Να μου τα σαντανώσεις και αύριο να μεγαλώσουν, να μην είναι σίγουρα αν είναι Κύπρο ή Εγγλέζι. Πάμπη σε παρακαλώ, άφησε πάνω μου τη διαπαιδαγωγή στο μωρό. Τέλος πάντων, για ποιον είναι το γάλα, για ποιον είναι η κρέμα. Το γάλα είναι για την κόρη μας, γιατί... Ναι, πάρ' το γάλα. Εγώ προτιμώ να ταΐσω το αρφί σου, γιατί το ταΐσμα της κρέμας έχει παραπάνω άξιο. Χιλάρη. Φρόντισε να τη φάει το μωρό, όχι σαν την περασμένη φορά που την έφαγες μόνος σου. Καλημέρα, Πέννη μου, καλημέρα, αγάπης μου. Καλημέρα, κυρία Τότα, είμαι και εγώ δάμε. Είδασε πως είσαι δάμε, κύριε Φτιακούρη. Ναι, αλλά με χαιρετήσεις. Δεν βιάζεσαι, είχα σκοπό να χαιρετήσω και εσένα. Α, τι, πότε, σήμερα. Κάποια στιγμή πριν να φύγει. Παρακαλώ, μην τσακώνεστε μπροστά στα μωρά. Πέννη μου, δώσ' μου το πιπέρα να δώσω λίγο το κάνω. Έλα, λε, Πέννη μου. Έλα, κάνεις άμπουλο τώρα. Ήλο το πιού. Έλα. Άμπουλο. Άντε ρε, ανοίξε το στόμα σου, μεγάλο στόμα. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, δε το θείο σου να μάθεις. Κάμα την ωραία. Βέντε. Έτσι να κάνεις, ε. Έμουν το νερό, ρε μάνα μου. Κύριε Τάκο, τα μαλλιά παίζουν μεγάλο ρόλο στην προσωπικότητα κάποιου ατόμου. Έτσι, ε. Σίγουρα, δεν τυχαία από αυκή η κουβέντα και τα μαλλιά στα κάγκελα. Για τα μαλλιά στα κάγκελα, τα μυαλά στα κάγκελα νομίζω, είναι καλύτερα. Τα μυαλά, όχι μαλλιά. Τέλος πάντων, Τζίνο. Σημασία έχει ότι στην εποχή μας άντρες και γυναίκες ασχολούνται περισσότερο με τα μαλλιά τους. Μάλιστα, μάλιστα. Καλά, βέβαια, βέβαια. Πήγαινε η εποχή του ψυχρού πολέμου, ήρθε η εποχή του μαλλιού. Εγώ κοιτάω μπροστά, κύριε Τάκο. Και όπως όλοι έχουμε το προσωπικό μας οδοντίατρο παθολόγο, έτσι θα έχουμε και το προσωπικό μας τριχολόγο. Βέβαια. Βέβαια τον καιρό μου εμένα, τα χρέη του τριχολόγου τα αναλάβανε η μάνα. Μάλιστα. Έλουδε μας πετρόλαιο με τα μαλλιά, εμείς και ψήρα. Αλλάξαν οι γεροί, κύριε Τάκο. Εγώ που τον καιρό μου γνώρισα τον Κρίση, αποκτήσα στυλ. Μου μια χορκατούα πριν, δε με τώρα. Μια στάρ του Χόλιγουτ. Η Αντρουλού μας, βέβαια, η Άντρεα μας. Και ακόμη θα κάνω θαύματα από στο κεφάλι της. Μάλιστα. Βέβαια. Έτσι και έτσι ξουράβι θέλει. Κύριε Τάκο, απλά δώστε μου ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο σας να κάνω το κέντρο τριχολογίας και σας υπόσχομαι οι πελάτες σας να μείνουν ενθουσιασμένοι. Ρε παιδιά μου, κοιτάξτε, εμένα δεν με πολύ ενθουσιάζει η ιδέα. Αλλά, επειδή με παρακαλέσει ο Πάμπος, θα δεχτώ. Θα το μετανιώσεις, κύριε Γιώργο. Πολύ σύντομα θα δεις πολλούς δάμεσα να κυκλοφορούν όπως εμένα και τον Κρίση. Να σου βαρά. Νομίζω μετάνωσα ήδη. Δεν κατάλαβα. Αυτή εύχομαι. Λοιπόν, για σας πω, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Θα πάω πόμπα, κύριε Τάκο, πόμπα. Έχετε τον λόγο μου και να θυμάστε για μια παρενιά ο λόγος του κομμωτίου τη Τζανένη. Δεν έχει μια άλλη. Δείξε μου τα μαλλιά σου να σου πω ποιος είσαι. Κύριε Γιώργο. Έχω ένα ποντάκι. Μα χάσεις πίνακα 10 εκατομμυρίων και χάσεις και ο χιούμορ σου, εχάσεις. Πρέπει να είναι πολύ.
ωραίο το ανέκδοτο που μόλις είπετε και γελάτε τόσο πολύ. Κατά κρύβια, αν είναι το μεγαλύτερο του κόσμου. Ναι, και ποιο είναι αυτό το ανέκδοτο? Αυτό το ανέκδοτο έχει δύο πόδια και ονομάζεται Σοκράτους. Άντε, παιδιά, δεν είναι σωστό να τον κοροϊδεύετε. Αφού τραβάται ο οργανισμός του, κυρία. Δηλαδή, επιμένει να κολλάει σαν άνεση να τρέχει λόβιτσες. Μα σοβαρά, ακόμα μπορείτε να είναι από πίσω, νόμιζα πως το ξεπέρασε. Κυρία, εγώ στη θέση του βάρους είσαι να ποσατήσω. Ποσατήσεις? Ωραίο λεξιλόγιο, Παναγιώτη, μπράβο. Ώστε ακόμα μπορείτε να είναι από πίσω. Κανονικά, με πολλές χιλόμετρες που ανατάσσει είναι ένα, πρέπει να βάρσει το να σάσει. Χαρά στο κουράγιο του. Δεν το βάλει κάτω. Έτσι, ο Σοκράτους ποτέ δεν πεθαίνει, δεν το σκιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό ξαποσένει και ξανά προς την δόξα τραβά, τραβά, τραβά και ξανά προς την δόξα τραβά. Ωραία, παιδί μου. Κάμε το από να ταΐσω το μωρό. Ωραία, αφήνω να ταΐσω, πολύ αρέσκει. Αρέσκει σου να το ταΐσεις, οξά, αρέσκει σου να τρώεις το φαΐ. Μα τι λέει τώρα, κυρία Τότα. Ξέρω πολλά καλά τι λέω. Είναι η τρίτη κρεμούδα που ετοιμάζω και ακόμα το μωρό δεν έφερε ούτε κουταλάκι. Αφού προσπάθω να το δείξω πώς είναι να φάει. Ναι, αλλά στην προσπάθειά σου να το δείξει, έτρωσε εσύ όλο το φαΐντο. Λόγω μου. Όμουλο που τη γιαγιά του, πήγα ανοίξει το τσαματούδι του. Έλα, ρε Δάκη. Άντε ρε σοβαρά, πού είσαι. Λοιπόν, μην είσαι αμέσως έρχομαι τώρα. Κυρία Τότα, παίρνεις ότι πρέπει να φύγω για το θέμα του πίνακα. Ήβραντο. Όχι ακόμα, αλλά ο Τάκης έχει κάποια στοιχεία, έφυγε. Άντε, αγαπούλο. Άμουλο που την γιαγιά σου την καλή. Αν είσαι το τοματούδι σου. Είναι τσέρι. Τώρα σου δείξει η γιαγιά σου. Δε, γιαγιά, τι κάνεις, τρώει το φαΐν του μωρού. Όχι, αγάπη μου, δείχνω του πώς να τρώει. Πού είναι ο Παμπής? Μα, πιαναν τηλεφώνημα από τον Λαπόρτο, κάτι πληροφορίες έχουν λέει για τον πίνακα. Φάρσα όπως την προηγούμενη φορά, φαντάζομαι. Τέλος πάντων, πίνακα με την άλλη γκρεμούλα του μωρού, και την φορά να την ταΐσω εγώ. Και γιατί? Διότι είναι ο μόνος τρόπος να φάει. Εσέναν και του Πάμπη δεν σας έχω εμπιστοσύνη. Σας αρέσουν πολύ οι παιδικές κρεμούλες. Σπίτι σου, σπίτι μου. Σε σταθιό. Στη σπίτι σου, εγώ σπίτι μου. Γιατί με αποφεύγει η Ριάννα? Δεν σε αποφεύγω στο κράτος. Απλά θέλω να έχουμε σχέσεις. Νομίζω μπορώ να σε κάνω ευτυχισμένο. Σίγουρα αν μπορείς. Με το σταματήσεις να ενοχλείς. Θέλω να σου δωρήσω τον εαυτό μου. Σωρά, αλλά δεν έχουμε έτσι φτηνιάρικα τώρα. Έχω δυο εισιτήρια επίση. Ωραία, δώσ' μου τα πάμε μια φίλη μου. Δεν είσαι τόσο σκληρή μαζί μου. Κεράζεσαι, ρε Σοκράτους. Κατά πάθος αγαπώς και ξέρεις το. Μα σοβαρά, αγαπάς με. Ναι, αλλά μόνο σαν φίλο. Δεν είμαι έτοιμη για κάτι άλλο. Μόνο σαν φίλο. Λέω πράγμα να είμαστε φίλοι. Έχεις δίκιο. Έλα να σ' αγκαλιάσω, ρε φίλοι μου. Σαν αρθείς απ' τη δουλειά, δεν το αντέχω. Δεν το μπορώ να σ' αντικρίσω φιλικά. Εγώ σε δίπλωσα τα φύλλα της καρδιάς μου και εσύ υπέγραψες σαν του σινεμά. Okay, δεν έχω πολλά πράγματα να πω, απλά ότι ήρθα από την Αμερική για να παντρευτώ την Εβελίνα. Τι! Τίτι! Τίτι! Έλα, ακούσατε τι είπε ο άνθρωπος! Τίτι, έτσι είναι να πω, λέω σου. Είπατε έτσι, τίτι. Πάμε. Τίτι, τίτι. Τώρα προσβάλλεις με, ξέρεις το. Σκευάζω γιατί να πω κολέγιο. Κολέγιο, ναι, ζει. Και ναι, λέει σου, να μου άλλο να ακούσουμε σήμερα. Άντε, ρε. Οκ, δεν έχω πολλά πράγματα να πω, απλά τα... Κάτω τα χέρια από την Εβελίνα και οι δυο σας. Εγώ πήρα την απόφαση μου. Αλέξ, θα δουλεύω μαζί μου στο ελεύθερο μου χρόνο. Επειδή... Περίμενε. Δύο, τέσσερα, πέντε. Πάμε. Άρε, μαρό μου. Γιατί κάνεις έτσι, αγάπη. Κοιτάζω πιο μικρό στο. Εντάξει. Λοιπόν, ησυχία, παρακαλώ.
Οκ, okay, θα την δώσω να αγκάσει λίγο. Θέλεις άλλο να τα κάνω. Ναι, πάρε με τούτο. Μη τσινάς. Μη τσάνε. Θέλεις άλλο να τα κάνω. Αγαπημα πολλά ώρα είναι ζουμερό. Ζουμερό όπως την τάξα. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Μη κακό, μη κακό. Ει, μαρό μου, αν το ξέρω αγάπη μου ότι είσαι να σε πιάνει γέλιο, ρίσαι να σου δω κομμανταρίνεις. Κι αν η ζωή σήκωσε τους φουρτούν αγριεμένοι, τούτοι σφίχτα αγκαλιάζονται και πιο αγαπημένοι. Γιατί ο πλαστής όριζεν καθένας να σιτέρει, να παρπατούμε στη ζωή πιασμένη χέρι χέρι. Εγώ τσι οικογένεια ποτέ δεν ξαναείδα, που έχω στο πλοίο τη ζωή αγάπη για πηξίδαν.